είναι το Levantam Park. Για πάμε λοιπόν να δούμε εδώ πέρα τι κάνει ο κόσμος στο συγκεκριμένο πάρκο νωρίς. Έχουν βγει όλοι για περπάτημα, νέοι, μεγάλοι, μικροί. Εδώ πίσω μου τα παιδάκια παίζουν ρακέτες. Έχει διάφορα πράγματα τα οποία μπορείτε να κάνετε σαν δραστηριότητες εδώ πέρα, να έρθετε να τρέξετε πρωί-πρωί αν είστε του αθλητισμού. Πραγματικά πάρα πολύ ωραίο πράσινο, πολύ ωραία φύση εδώ πέρα, και το εκμεταλλεύονται έτσι πως πρέπει να το εκμεταλλευτούν. Εγώ αυτή τη στιγμή το έχω ρίξει στο περπατόδρομο, έχω πάρει και ένα παγωμένο καφεδάκι, διότι παιδιά, από όσα θα ξέρετε, οι θερμοκρασίες εδώ πέρα με το συγκεκριμένο τροπικό κλίμα το οποίο υπάρχει στην πόλη του Ho Chi Minh είναι ανυπόφορες από τις πρώτες πρωινές ώρες. Εγώ σήμερα λοιπόν, να σας πω την αλήθεια, βγήκα περίπου στις 6 το πρωί, όπου ξημερώνει αρκετά νωρίτερα. Βγήκα στις 6 το πρωί και αυτό που συνάντησα ήταν μια τεράστια άπνοια θερμοκρασίας. Πραγματικά σκάνεις, η υγρασία είναι ανυπόφορη και κάθε λεπτό και στιγμή ο υδρότας τρέχει πάνω σου. Δεν προλαβαίνεις να κάνεις μπάνιο. Δείτε εδώ πραγματικά τι γίνεται, παιδιά. Για πάμε λίγο πιο μέσα να δούμε το show εδώ πέρα. Εκτός από ρακέτες, έχουμε και ποδόσφαιρο βιετναμέζικο, το οποίο θα δούμε αμέσως τώρα. Δείτε, παιδιά, πόσο όμορφα είναι. Έχουνε μουσική από την άλλη πλευρά, στην οποία θα μεταφερθούμε σε λίγο και θα πάμε να σας δείξω. Έχει και πολλούς χορούς εδώ πέρα φτιάχνουνε οι άνθρωποι από τις πρώτες πρωινές ώρες. Μπράβο τους, πραγματικά πάρα πολύ όμορφα. Δείτε εδώ με μία μπάλα η οποία είναι φτιαγμένη από μπαμπού. Δείτε τι ωραία που παίζουνε, παιδιά. Και το μέγεθός της είναι αρκετά μικρό. Πολύ ωραία τεχνική κατάρτιση. Εδώ πέρα θα δούμε κυρίες πολύ μεγάλης ηλικίας παίζουνε το τένις τους. Εδώ κάποιοι άλλοι άνθρωποι πάλι μεγάλης ηλικίας. Ο σαμουράι θα μας την έριχνε παραλίγο. Εδώ κάποιοι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας κάνουν κάποιο είδους πώς το λένε, χαλάρωσης. Μπράβο, πάρα πολύ όμορφα. Και εδώ πέρα πίσω ακριβώς θα δείτε έχουν χορούς. Δείτε πόσο όμορφα είναι, παιδιά. Πραγματικά πάρα πολύ όμορφα. Πολύ όμορφα, παιδιά. Πραγματικά πανέμορφα. Καφεδάκι κρύο, χορούς από ανθρώπους οι οποίοι είναι μεγάλης ηλικίας και έχουν το κουράγιο, την όρεξη, τη θέληση να έρθουν εδώ πέρα πρωί πρωί στις 7 η ώρα στο πάρκο να βάλουν μουσική, να πάρουν το τέρι τους και να χορέψουν. Δείτε, κυρίες και κύριοι. Δείτε εδώ πέρα, μεγάλες ηλικίες. Για να μεταφερθούμε λίγο δίπλα τώρα. Εδώ πέρα έχουμε τους αθλητές μας πάλι και εδώ πέρα έχουμε το χορευτικό μας μπαλέτο. Ταγκό.
Δείτε τι όμορφα παιδιά, πραγματικά. Μπράβο! Μπράβο! Και μπατσάτα! Πάμε λίγο μπατσάτα παρακαλώ! Μπράβο παιδιά, πραγματικά φανταστικά. Μία πάρα πολύ όμορφη σκηνή την οποία συναντάμε. Έλα και τα ιταλικά. Όρεξη για χορό και τραγούδι να έχετε. Solo te, tu vedi solo.
Bravo! Πάμε και λίγο blues. Πάντως μπράβο τους παιδιά. Είναι πολύ καλά οργανωμένοι με όλους τους χορούς. Οποιοδήποτε είδος χορού το χορεύουνε. Πολύ όμορφα. Αυτά φίλες και φίλοι μου. Φεύγουμε και από αυτό το σημείο. Μια μαγική εικόνα την οποία είχαμε την τιμή να συναντήσουμε και να απολαύσουμε και να μοιραστούμε μαζί σας. Νιώθω πάρα πολύ χαρούμενος που βλέπω τέτοιες στιγμές εδώ πέρα στην χώρα του Βιετνάμ, στην πόλη του Χο Τσι Μιν. Οι άνθρωποι έχουν φοβερό συνέστημα, οι άνθρωποι είναι φοβερά καλοί. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος γενικώς με τους ανθρώπους. Είναι πάρα πολύ απλοί. Δεν ξέρω, ίσως το κομμουνιστικό καθεστώς το οποίο έχουν. Εμένα με κάνει και νιώθω πάρα πολύ όμορφα γενικώς εδώ πέρα. Όποιον άνθρωπο συναντάω μου χαμογελάει. Βλέπω στους ανθρώπους ότι έχουν αισθήματα εδώ πέρα πλέον. Κάτι που δεν συναντάω στη δικιά μου πατρίδα και είμαι πάρα πολύ λυπημένος γι' αυτό. Δεν ξέρω τι να πω πραγματικά. Το Βιετνάμ με έχει συγκινήσει. Έχω νιώσει τα πάντα από την πρώτη μέρα, από το πρώτο λεπτό το οποίο πάτησα εδώ πέρα. Έχω νιώσει συναισθήματα τα οποία δύσκολα τα νιώθω, ας πούμε, στην χώρα μου. Γενικώς όλο το κλίμα εδώ πέρα είναι πάρα μα πάρα πολύ όμορφο, μαγικό παιδιά. Να έρθετε στο Βιετνάμ, να περάσετε τις φανταστικότερες μέρες της ζωής σας, να κάνετε μία εκδρομή, να νιώσετε, να βιώσετε και να γνωρίσετε κόσμο, ανθρώπους οι οποίοι, σας το εγγυώμαι, χίλια της χιλής, οι Βιετναμέζοι είναι από τους καλύτερους ανθρώπους που έχω συναντήσει στη ζωή μου. Πραγματικά, τόσο φιλήσυχοι, τόσο άκακοι. Βλέπεις στα μάτια τους το χαμόγελο, παρόλο που έχουν περάσει τόσα μα τόσα πολλά. Και θέλω να σας πω κάτι το οποίο μου έχει κάνει εντύπωση, που πιστεύω αν ήταν άλλος λαός ή άλλη χώρα, νομίζω δεν θα το ανεχότανε. Νομίζω μετά από όλα αυτά που έχουν κάνει οι Αμερικανοί εδώ πέρα σε αυτή τη χώρα, έχουν κάνει τόσο φρικιαστικά πράγματα που πραγματικά άλλη χώρα δεν θα τους τα συγχωρούσε. Ίσα ίσα θα είχε μίσους απέναντί τους. Εδώ όμως οι Βιετναμέζοι θα τους θεωρούσα, δεν ξέρω πώς θα ακούσετε αυτό που θα πω, ίσως και μαλθακούς, διότι είναι σαν να έχουν συγχωρέσει αυτούς τους ανθρώπους, τους Αμερικανούς, και τους δέχονται στη χώρα τους και τους χαμογελάνε. Εμένα να φανταστείτε, κοιτάξτε, φοράω μία μπλούζα αμερικανική του μπάσκετ και όπου με βλέπουνε αυτή τη στιγμή τώρα μου χαμογελάνε, μου συμπεριφέρονται πολύ όμορφα. Εγώ μοιάζω λες και είμαι Αμερικανός αυτή τη στιγμή. Γενικώς συμπεριφέρονται πάρα πολύ όμορφα στους Αμερικανούς, παρόλο που τους έχουν προξενήσει τόσα πολλά κακά. Άμα θα πάρουμε ένα παράδειγμα, π.χ. το Ιράν, ας πούμε. Το Ιράν, αν ήταν σε αυτή τη θέση, νομίζω υπάρχει άλλη γαλούχηση εκεί πέρα. Δεν δέχονται Αμερικανούς καν στην πατρίδα τους. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάει κάποιος Αμερικανός εκεί πέρα. Πρέπει να περάσει τρομερές διαδικασίες. Και όμως εδώ πέρα αυτοί οι άνθρωποι δέχονται τους δολοφόνους τους, ας πούμε. Αυτοί οι άνθρωποι που ρημάξαν όλη αυτή τη χώρα, που είδαμε εικόνες από τα μουσεία, είδα τέτοιες εικόνες παιδιά, τέτοιες φρικαλαιότητες, τις οποίες δεν ξέρω, με κάνουν και νιώθω ότι το ανθρώπινο είδος πραγματικά έχει ξεφύγει. Είδα τόσα μωρά παιδιά σε τέτοια τραγική κατάσταση, ακροτηριασμένα, παραμορφωμένα, και όλα αυτά τα κάνανε αυτοί οι κύριοι, οι οποίοι ρίξανε τόσους πολλούς τόνους χημικών
και βόμβες Napalm, οι οποίες ρημάξανε αυτή την περιοχή, άμαχο πληθυσμό, ο οποίος δεν έφταιγε σε τίποτα. Αυτό ήταν και το Von Tan Park, το οποίο ήταν φανταστικό, περάσαμε πάρα μα πάρα πολύ όμορφα. Είδαμε αθλητισμό, είδαμε χορούς, είδαμε ανθρώπους μεγάλης ηλικίας, οι οποίοι κάνανε διάφορα πράγματα. Hong Kong Vien Le Phong Tam.